Δίπλα στα προσφυγικά, φτωχό παιδί, παιδί χωρισμένο γονιών, μεγάλωσε με τη θειά του, η θεία του πέθανε όταν ήταν 18 χρονών, από 18 χρονών σόλο. Εγώ μεγάλωσα στην Αμερική, δηλαδή 6 χρόνια τα έφαγα εκεί, οπότε είχα έρθει έτοιμος τα έλεγα, έτσι ψημένος δηλαδή, ήξερα τι ήταν το breakdance, όσα δεν λέει μια εικόνα δεν λέει χίλιες λέξεις. Τις εικόνες εγώ τις είχα δει και ήταν πολλές οι εικόνες που είχα δει στο Σικάγο πληροφοριακά. Εκεί πήγα σχεδόν όλο το δημοτικό. Όταν ήρθα εδώ μετά, επειδή μιλάγα Αμερικάνικα, δεν μπορούσα να συμβαδίσω με τα ελληνικά σχολεία και το κόψα το σχολείο. Οι μόνοι ράπερς που βλέπανε ήταν κάτι LL Cool J, κάτι Grandmaster Flash. Είχαμε Αμερικάνικα πρότυπα, αλλά το rapping δεν ήταν η πρώτη προτεραιότητα. Η πρώτη προτεραιότητα δικά μας ήταν το bombing, οι ταγκές, να βγούμε να κάνουμε καμιά ταγκιά έξω. Το DJing λίγο αργότερα, με το σταθμό, έτσι, είχα πάρει τα πρώτα δύο pick-up, δύο ηλίθια pick-up της πουτσας τότε, δηλαδή κάναμε σκάσεις και πηδάγαρι μπελόνες, δεν ξαβάζα μάλλον ένα δίσκο από κάτω για να γλιστράει, ξέρεις, οι πρώτες τεχνικές. Μιλάμε για 1981, 82, 83, 84, 85, 86, δεν υπήρχαν αυτά. Το 86, 85 θα λέγα ότι είχε σταματήσει τελείως η φάση. Ήταν ότι είχε μείνει από το κύμα των ταινιών, το Beat Street Breakdance που πάγε πριν. Αυτή ήταν η φλόγα που είχαμε τότε, δηλαδή και μόνο. Τίποτα άλλο. Δηλαδή, μας κατάγανε ταινίες. Είχαμε τον Beat Street 200 φορές. Κατάλαβες. Πιο και τον breakdance, έτσι. Το breakdance, βέβαια, το ακολούθησα έκανα δίχρονο. Έτσι, αλλά ξέρεις, δεν ήταν ο ερωτάς μου το breakdance. Μ' άρεσε. Σαν φάση, σαν κουλτούρα, σαν ταραβέρι, σαν χορός. Κάναμε, ξέρω εγώ, τα τρελά που κάναμε τότε, ας πούμε. Αλλά από εκεί και πέρα δεν συνεχίστηκε για πολύ. Το graffiti και το DJing ήταν αυτό που είχε μείνει σαν τελευταίο κύμα. Από τότε που ήρθα από την Αμερική, ήμασταν τα πρώτα θύματα στην Ευρώπη, νομίζω. Λοιπόν, από το 80-81 αρχίσαμε με το breakdance, τα σπραγκάκια κτλ. Μπήκαμε στο γραφ, όσοι μπήκαμε, και έπειτα μόνο το rapping. Τον Αντρέα γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή πριν να κλείνουμε γύρω στα 10 χρόνια και που γνωριζόμαστε. Γνωριστήκαμε μέσω κοινών γνωστών, τον ήξερα από πιο παλιά, από πιτσιρικάδες δηλαδή, 13 χρόνων, 14. Απλά ποτέ δεν ήμασταν στις ίδιες παρέες. Ο Ανδρέας ήταν σε άλλη φάση, εγώ ήμουν σε άλλη φάση, αλλά γνωριζόμασταν, είχαμε επαφή οπτική. Η σχέση με hip-hop, με το breakdance είχε σχέση πάρα πολύ μεγάλη. Σου λέω πριν 10 χρόνια, όπου αποφασίσαμε να συνεργαστούμε γενικά στο tattoo και το piercing και δίδαμε την ίδια τρέλα, όπως και την τρέλα του rap. Ο ηλεκτρικός επεξεργαστής ουσιαστικά ξεκινάει από πόσα λεφτά, έτσι. Αν και είναι ένα σημείο που δεν το πολύ
γουστάρω όπως εδώ, μου καταλαβαίνεις. Τώρα δεν σπρώθηκε το CD, δηλαδή πούλησε 2.000, τα αφήσαμε εκεί πέρα. 2002, από το παλιό σχολείο. Αφιερωμένο εξαιρετικά στη θεραπευτική κοινότητα Ιθάκη, σε όλο το προσωπικό της και σε όλους τους πρώην χρήστες ηρωίνης. Πόσα λεπτά που είναι τώρα καθαρή. Πόσα λεπτά. Το πρώτο κλιπ που γύρισε ο Ανδρέας. Καθαρή. Καθαρή. Πόσα λεπτά. Σαν αποτέλεσμα δεν με χάρεσε. Πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Πόσα λεπτά σου λέω, τόσα λεπτά. 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 Πόσα λεπτά. Ανέσαι και κούρας πολύ κοντινό. Βλέμμα. Πόσα λεπτά σου λέω, τόσα λεπτά. Πόσα λεπτά μπορεί να κάνει κάποιος που έχει τατού. Πολλά γιατί αυτός δεν έχει ταμπού. Γιατί αυτός δεν νοιάζεται αν έχει τατού. Κι αυτή η διαφορά του. Πόσα λεφτά μπορεί να κάνει κάποιος που έχει τατού. Πολλά γιατί αυτός δεν έχει ταμπού. Εργαζόταν στον barcode τατού. Στην αρχή σαν βοηθός. Και αργότερα, επειδή είχε καλλιτεχνική φλέβα, το έκαναμε τατουατζή. Φαϊνές ιδέες, πολύ καλό μυαλό, πολύ καλό παιδί. Τουλάχιστον αυτό είχε δείξει μέχρι τότε. Μέχρι τη στιγμή που βγάλαμε το σύνδρομο. Σχεδιάζεις και στο σώμα ό,τι έχεις μέσα στην ψυχή. Σίγουρα, τον έχω συγχωρέσει. Έχει δουλειές με πάνω του. Έχουμε μιλήσει στο τηλέφωνο. Καθένας λοιπόν για την πάρτι του. Καθένας λοιπόν με το βίτσιο του. Μόνο που εσύ με κοιτάς αμαλάκας. Που με αγράμματος και τα τουαζάκια. Μα έτσι. Και τα τέσσερα στοιχεία του hip hop είναι break, την εγγραφή, την DJ και την MC. Όλα είναι βασισμένα πάνω στον εγωισμό και ποιος είναι καλύτερος. Οπότε μην ψάχνει να βρει γιατί πάντα θα δημιουργούνται και πάντα θα δημιουργούνται κόντρες στο ράπι στο hip hop. Είναι στηριγμένο στο ποιο είναι ο καλύτερο. Αποδεικνύουν επί χρόνια τώρα. Ποιο είναι το καλύτερο κρού στο break, ποιο είναι το καλύτερο κρού στο γραφείο, ποιο είναι το καλύτερο στο τζέι. Στα δικά μου. Άρα ποιο είναι καλύτερο στο MC. Ποιο είναι καλύτερο στο freestyle. Οπότε. Εγωισμός, λοιπόν. Πολλά γιατί αυτός δεν έχει ταμπού. Γιατί αυτός δεν νοιάζεται αν έχει τατού. Για αυτή η διαφορά του. Πόσα λεφτά μπορεί να κάνει κάποιος που έχει τατού. Πολλά γιατί αυτός δεν έχει ταμπού. Γιατί αυτός δεν νοιάζεται αν έχει τατού. Για αυτή η διαφορά του. Πόσα λεφτά. Πόσα παιδιά. Θα πάω για θεραπεία στο θεραπίν. Για να είμαι in. Πίνω κι άλλο ένα για να είμαι πιο in. Μεταλλαγμένο σαν το Wolverine. Τα βάλες με μένα και ξεκίνησαν τα πλήν. Συν ότι έχω άλλους 10 που μου λένε αμήν. Αμήν. Του χρόνου θα φοράς το στενό σου τζιν. Είμαι η αρχή που έκανε στον Αλαντίν. Ήμουν ο γύρος 15-14 χρονών όταν είχα πρωταρχίσει να μπαίνω στη φάση ουσιαστικά. Και ήρθα από εδώ, ας πούμε, γιατί εντάξει ήταν εδώ όλοι μαζεμένοι. Έπιασα λοιπόν μια δουλειά. Ο Ανδρέας μου φέρθηκε πολύ καλά, όπως κάνω αρχικά. Και συνέχισα να δουλεύω εγώ εδώ μέχρι που ήρθε και έγινε και το rap, δηλαδή στη φάση που άρχισαμε και γυρνάζαμε και το βλέπαμε πιο επαγγελματικά και με τα site που άρχισαμε να ασχολούμαστε και όλα αυτά. Με το λεκτικό επεξεργαστή γνωρίστηκα το 2000, αρχές νομίζω, από τον Τάκη Τσάν, ο οποίος εργαζόταν στο Barcode Tattoo τότε και γνωριζόμουν κάπως, ας πούμε. 2003 είναι καινούριο, καινούριο απ' την αλήθεια. Έχουν τις τεχνικές, μπήκες, δίσκες περσόνες και από τους φιλουσιάδες. Μπήκες, πάντα μπήκες, τώρα παίζουνε ουκουλίκες. Βλέπω πολλές σκηνές και λες να πνίγονται στις πλήκες. Κάνουν δίκες, οι σφίγες, οι πόοι μόνο αφήσουν δίκες. Τα τελικά βλυπάκια τύπου κλώνει και τέτοια. Αυτό, εντάξει, ήταν φλάς της στιγμής, φλασιές ήταν. Τα γουστάραμε, τα κάναμε, ας πούμε, ξέρεις, πάμε. Ήταν δύσκολο. Ναι. Κάπου, ναι, ήταν και τότε διάφορα παλικαράκια, ας πούμε, διάφοροι ράπερς, ας πούμε, που περάσαν από εδώ πέρα πριν πάρει ο καθένας στον δρόμο τους, έτσι, γιατί ο σκοπός αυτός ήταν ουσιαστικά. Πιστεύω ότι αυτά κλιπ και γενικά αυτή η φάση που είχε συμβεί τότε, βέβαια, ήταν λίγο υπερβολική, εντάξει. Αλλά από εκεί και πέρα πιστεύω ότι έδωσε ένα βήμα σε όλους τώρα που έχουν αρχίσει και γράφουν και βγάζουν CDs και ασχολούνται. Δηλαδή, άμα δεν είχε γίνει αυτό το πράγμα, άμα δεν είχε γίνει και ο Λέκ δηλαδή, τότε να τους βάλει λίγο στην πρίζα, μπορεί τώρα να μην είχαμε τόσες κυκλοφορίες όσες βλέπουμε από την έννοια. Talk about what you did, talk about what we did.
all dogs and all men, what a breed. Fuck around again, we're gonna make sure you bleed, motherfuckers. We're the plants, you're the seeds. Fucking little kids, don't fucking be a clone. We throw you a fucking bone. RRM, dog man, fuck all of them. Είσαι κλόν του δεν μπορώ να με παυλώ, ρε κλόν. Στους μαγιάτικες μπανάνες, αλλά εμείς την κοίτα. Είσαι κλόν του δεν μπορώ να με παυλώ, ρε κλόν. Μπρος τα ψυγουλά, αλλά εμείς την βίτα. Είσαι κλόν του δεν μπορώ να με παυλώ, ρε κλόν. Θυμήσου τι σου λέω και ποτέ το είπα. Είσαι κλόν του δεν μπορώ να με παυλώ, ρε κλόν. Είναι η τζεντά από την πίστη συγκλήκε. Αυτά στα επίπεδα. Πιάσε αν μπορείς, έλα πιο κοντά. Φαντάζομαι από μακρύ δεν βλέπεις τίποτα. Ακόμα είναι αστεί κάποιοι, yeah. Την είδαν κάπως κάποιοι, yeah. Την βλέπουν κάπως κάποιοι, yeah. Λένε πως ανοίγουν τάφους. Μα καταλήγουν λιώμα στην εντάτη και είναι δύο μπάφους. Στο BCC εντάχθηκα όταν δύο διαφορετικοί άνθρωποι μιλήσαν στο λεκτικό για μας. Είχε ακούσει τη δουλειά μας. Και όταν πήγαμε στο λεκτικό μαζί με τον Τερό, ήδη ήξερε πάνω κάτω την Instagram. Και δηλαδή πήγαμε σαν συστημένοι. Χωρίς αυτό βέβαια να το ξέρουμε. Απλώς ενωθήκαν τα πνεύματα έτσι. Όλο να έχει μαλακία, ένα τέλειο το πακέτο σκέτο. Ή χωρίς τσιγάρα μου τη δίνει κλόνο φάρα. Που κοιτάσει να πιστεύεις πέντε να μου αποδείξει. Πως εγώ είναι μόνο λάθος να μου δείξει. Πόσο φόβος είναι ο μόνος εν το λάθος. Μα δεν νομίζω πως μπορώ να αντισταθώ. Θα τους πολεμήσω. Ίσως ο χρόνος να δείξει το σωστό. Μπορεί ο μόνος εχθρός να είναι το λογικό. Μέσα στα σκατά γυρεύω να βρω. Μα τα σκατά είναι σκατά. Δεν υπάρχει χρυσό. Ούτε ένα σημάδι που να βοηθάει. Το καλό είναι εδώ και αυτό. Χιλιάδες φωνές, χιλιάδες σπουδές. Νομική φιλοσοφία κι άλλες τέτοιες παπαριές. Πάτησε ο εγώ που φοβάσαι το χθες. Το θες, μιας ξέρεις πως το έζησες. Πολύ μουσική, πολύ ενοχή. Πολύ αντικανονική περίπτωση. Βλέπω κλόνους εδώ, βλέπω κλόνους εκεί. Μωρό στο BCC είναι αληθινή. Yo Don, you gonna drop the verse? No, 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 this is Vasil, don't do. Now it's the L to the I to the L apostrophe. K to the O, I, S, that's me. And on the M-I-C, I lyrically proceed. Τα βίντεο κλιπ του λεπτικού και γενικότερα του Μπάλκο χαρακτηρίζονται από κατεμένα, έτσι. Από μια ομότητα και αληθοφάνεια, δηλαδή είναι πολύ strict κατάσταση του δρόμου πραγματικά και το οποίο συμμαγεύει, σε καθυλώνει στην οθόνη, δηλαδή κάθεσαι, θες να το δεις για να δεις ας πούμε τι βγάζουν αυτά τα άτομα, είναι πολύ αληθινό, δεν έχει την γλαμουριά τόσο πολύ, πιο πολύ δείχνει ας πούμε καταστάσεις αληθινές, δηλαδή όταν ζεις στη ζωή σου το βλέπεις το βίντεο κλιπ του Νεκτικού ή το βίντεο κλιπ του οποιοδήποτε group από Μπαλκό. Το κλόνι ήταν ένα κομμάτι στο οποίο δεν είχε κανονιστεί να πω ούτε καν. Αλλά καθόμασταν με τον Ντόντζι προτού έρθουν τα υπόλοιπα παιδιά να γράψουν στο κλόνι. Και εγώ έγραφα ένα ράπ από μόνος μου πάνω στην παραγωγή. Και όταν ήρθε ο Αντρέας μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά που ήταν να γράψουν στο κλόνι, του είπα, Αντρέα, γράψα κι εγώ ένα ραπ πάνω σε αυτήν την παραγωγή. Μου λέει να τα ακούσω. Και τους είπα το ραπ και προφανώς ίσως τους ακούστηκε κάτι διαφορετικό σαν στυλ. Δεν ξέρω ακριβώς τι, απλά άρεσε σε όλα τα παιδιά το ραπ μου και μου είπαν εννοείται χώσου μέσα. Να το κάνεις έτσι. Στο μυαλό, τζόγος δρύμα πάλι φθόνος, πάντα μόνος. Μπορεί να έχεις μεσέντες, αλλά νιώθεις ακόμα μόνος. Αντίπαλος ο χρόνος, πάντα με μεσέντες θα σας κάνω μπιπ. Γιατί ανήκω στην ελίτ των μικροφωνιστών. Προέρχομαι απ' την τάξη των μικροαστών. Χαράζω πως γενιά, όπως ο πόλεμος των άστρων. Οι τόσοι θα σε φάνε, ίσως να χτυπούνε. Μάγκα ό,τι θέλεις κάνε. Προσπαθούμε να τους κάνουμε hip hop να ακούνε. Και χαρά σε όποιον την έχει. Η αστυνομία πια δεν με κατατρέχει. Όχι τέκονας του σύμπαντος, πάντα με προσέχει. Για σένα είναι άγνωστος, για μένα γνωστός. Σαν μέγας θεός, πως πάντα θα μιλάω για αυτόν που μου δώσε το φως. Η προέλευση του εγκλήματος δεν σας έχει ακόμα εξακριβωθεί. Δεν θα βάλω χρώμα γιατί έσπασε κλωστή. Ελευθερία λόγου τώρα πανελλαδική. Μα δεν την έχω δει. Μία λεκτικό, δύο επεξεργαστή. Μία λεπτικό, δύο επεξεργαστή. Είναι ο σκόπο και ερμηνευτή. Μία λεπτικό, δύο επεξεργαστή. Πάρα για άλλη μία για τον Τόνι το Τζι. Τόνι το Τζι, ήρθε η παλιά σχολή. Τους ήθελες σε φάνε. Μαγκά, ό,τι θέλεις κάνε.
πάνε, ίσως μας την πούνε. Μάγκα ό,τι θέλεις κάνε. Προσπαθούμε να τους κάνουμε hip hop να. Το θα σου πω. Ήταν μια εποχή πριν δύο χρόνια που ήμουν στην Ολλανδία. Ο Τζόντζι Ιζι ήταν παραγωγός του κολεκτικού, ήδη είχαν κάνει πολλή δουλειά. Και όταν γύρισα, εγώ ήξερα ήδη τι έπαιζε από την Ολλανδία με λεκτικό και τέτοια φάση. Όταν γύρισα, ο Τόνι μου πρότεινε να κάνουμε ένα κομμάτι μαζί με το χοντρό. Να ακούσει ο Ανδρέας να δει τι φάση, σε τι φάση είμαστε. Πήγαμε στο στούντιο του Ντόν, ήταν ήδη εκεί ο Ανδρέας. Την πρώτη στιγμή που μας άκουσε, του άρεσε πολύ αυτό που κάναμε και μας είπε να κάνουμε από την πρώτη μέρα κιόλας που τον γνωρίσαμε ένα κομμάτι μαζί. Και το κομμάτι αυτό έχει συγκοριληθεί και στο λεκτικό project. Είναι το Χαρίζει Στυλ. Από εκεί και πέρα δέσαμε, από εκεί και πέρα ήμασταν Barco Group. Just got you jealous now. You fuck with her, expand your mind and talk to me. What's my money, dummy? That's why you talking to me. You should know better. I'm a dough getter. Get keep a kid bigger, six figure jigger topper. Nigga! Yeah. Yeah, double low, baby. This is a foreign man, nigga. Τους ευχαριστούμε για την παρουσία σου συντήμου σήμερα στον Πο. Ευχαριστούμε και τον Πο. Ευχαριστούμε όλο τον κρούμο που βρίσκεται εδώ. Κατεβαίνω μου ξεκούρα στο μυαλό. Δεν ξέρω αν μου βγει το freestyle το αφεντικό. Δεν ξέρω αν μπορώ να το ελέγξω τώρα. Προχωράμε. Άρση. Με το hip hop. Ξαναδώ. Με το hip hop. Με το hip hop. Με το hip hop. Σε κοιτάω με τη ρήμα, σε το μπράτσο με το κλό. Μέχρι να σ' αφήσω σε κόστα. Άγιασες το γράφι, στο τσάκο στο ελεγχέρω. Το βλέπω και βλέπω, δεν έχω κλείσει που του άσου. Συνεχίζω σαν αλεπτικό στρες, άγιας του μπάσου. Με τρική Ελλάδα διά σου. Τις λέξεις που ακούσμα τα κορτέρνουνε τα αυτιά σου. Έχω χίλια, χακώσες, ρήμες και βάρε. Γι' αυτό μη μου το παίζεις, τραγούδια καρδινάλε. Πολύ γενικά με φωνάζω μεγάλε. Πες το, πες το, παπαγάλε. Όπως συνηθίζει θα κάνει συχνά. Από όσα στριμώξω χτυπάς τα καμνά. Και νομίζω ότι θα επιβλητώσει φθηνά. Μα έχω δικαιώματα πνευματικά. Γιατί μου κλέψες τη φράση και την έκανες λέξη. Μου κλέψες τη λέξη και την έκανες τι. Θα σε βάλω σε κούδα που θα γράφει Βρανσίλ. Για πάντα σε βρούμε θα μου θες το νοτί. Με το hip hop σε χτυπάω με τη ρήμα. Σ' αποπάσω με το γλώ. Come on, come on. That's the way. Σκέφτομαι γυναίκες, μέρα και νύχτα. Σκέφτομαι γυναίκες, μέρα και νύχτα. Σκέφτομαι γυναίκες, μέρα και νύχτα. Όλε με όμως η νύχτα. Η δουλειά μας είναι άσχημες. Με περιμένεις παγιές. Κι όχι σαν κι αυτές τις πασαρέλες. Ας έχουνε μεγάλα ή μικρά κυλάκια. Αν μοιράζουνε ποντρά ή μικρά κυλάκια. Αυτοί όμως να έχουνε κοντασμένα τα μισάκια. Έτσι κι αλλιώς δεν γαμάνε οι ωραίοι. Σ' αυτόν τον κόσμο αγάπη θα λέει. Έτσι μ' αρέσει η γυναίκα και αυτή λέει. Από το πρωί που πάω στη δουλειά βλέπω την κερδούκα τη γειτονιά. Το κούλα σαν αγκάρα με μαύρα μαλλιά. Βλέπω και την κόρη της από δίπλα. Με κοιτάει το τροπίδια εκείνη την τύπα. Δεν τότε να μου έλεγε φταίει που ήλια. Γυρεύεις από την κόρη μου, δώσου γίνε συνήθεια. Περνάει η μέρα μου και τι να κάνω. Γαμάω συχνά για να μην τα κάνω. Αλλά έχω πολλά. Τα live του λεπτικού γενικότητα είναι κάτι ξεχωριστό. Γίνονται λίγα και καλά. Όπου έχει εμφανιστεί ο ηλεκτρικός, δηλαδή βλέπεις και από την ανταπόκριση του κόσμου ότι ο κόσμος τον αγαπάει και είναι και μόνο, μόνο η παρουσία του και μόνο. Δηλαδή μπορεί και να μην συμμετάσχει σε κάποια live, αλλά και μόνο που είναι ο ηλεκτρικός εκεί είναι κάτι ξεχωριστό, δηλαδή. Και εγώ πραγματικά το χαίρομαι όταν είναι ο ηλεκτρικός σε συναυλίες γενικότερα, είτε συμμετέχει είτε δεν συμμετέχει, απλά η παρουσία του κόσμου το χαίρομαι πραγματικά. Ναι, είναι κάτι ωραίο.
εντάξει, το πιο γαμάτο live που έχω κάνει μαζί με το Λεπτικό ήταν όταν είχε κάνει παρουσία στη δίσκου το project, Λεπτικός project, στο Μπο. Ήταν απίστευτο live αυτό, πολύ καλό. Κόσμος, ανταπόκριση του κόσμου, γούσταρα ο κόσμος και εντάξει, όταν βγει ο Λεπτικός έγινε παζουλισμός, ας πούμε. Λοιπόν, παιδιά! Ήρθε η στιγμή του Λεπτικού! Λεπτικός! Λοιπόν, έρημα σοβαρών ναρκωτικών να πάρει τον μπούλα από εδώ να φύγει. Ουστ. Όποιος έχει πει πρέζες, κόκκες και φούντες να φύγει. Ουστ. Εμείς ξεκινήσαμε και μεταφέρουμε ένα μήνυμα. Μπορεί να ξεκινήσαμε από τον δρόμο, μπορεί να είμαστε αγράμματοι. Αλλά έχουμε κόψει τα πάντα. Να πάτε στα γυμναστήρια. Καθάρι. Αυτό είναι το μοναδικό μήνυμα. Οπ. Άσε τα ε. Δεν θέλω τα ΑΕ και μετά να την πίνουμε το βράδυ. Τώρα μιλάτε στο Λεπτικό. Έτσι. Λοιπόν, δεν θέλω μαλακιούλες λοιπόν τους την ξέρω εγώ έτσι. Κομμένα αυτά. Σοβαρά. Λοιπόν, βλέπω ότι δεν έφυγε κανένας. Άρα αξίζει να ακούσετε hip hop. Πάμε. Λεπτικό. Έλα δώσουμε δύο λεπτά για να περάσουμε καλά. Τώρα δώσουμε άλλο ένα να σου πω τα γενικά. Πρέπει να μείνουμε underground, προς το πόνο. Τώρα με το να κάνουμε συναυλίες και τέτοια, θέλει κυνηγητό, θέλει managing, θέλει τρέξιμο. Κατάλαβε, δεν προλαβαίνουμε να τα κάνουμε, παιδιά όλα. Ένα χειροκρότημα στον Δήμαρχο. Σημαίνει ότι κάνει την κουλτούρα μας αποδεκτή. Αυτό σημαίνει αυτό, έτσι. Και αυτό πρέπει να θέλει γιο, προδαγιό, γιατί άμα δεν υπήρχε αυτό σήμερα δεν θα είμαστε εδώ. Έτσι προχωράμε. Πάμε πίσω. DJ, come on. Κοιτάξτε, μπορεί να φοβηθήκανε γιατί τα πιτσιρίκια συνηθίσανε να δουν MCs συνηθισμένα επί σκηνής, χωρίς στυλ και τα λοιπά, τα ίδια και τα ίδια. Εδώ είναι η Ελλάδα. Και ξαφνικά τους καίει ένας τέρας, τι θα κάνανε, κακά πάνω τους. Μπορεί. Από την στιγμή που είμαστε ατού, ακόμα με σκοτίζουνε και ακόμα μου τα βρίζουνε. Ναι. Νομίζουμε ζορίζουνε, μα μόνο με τσαντίζουνε. Ναι. Μόνο παιδάκια επελπίζουνε, τη φάση δεν στηρίζουνε. Ναι. Πάρε με τηλέφωνο, μα θες για να σου πω. Δεν σε έχουνε διδάξει ποτέ σου σε σχολείο. Στον καθηγητικό, δεν θες το δημοτικό. Ακόμα ούτε και σε ήλιμα, φιλανθρωπικό. Αυτό που λέει στα ραπ, το ζει. Τώρα βέβαια οι άλλοι που δεν το ξέρουν, καταλαβαίνω που το πιάνει. Δηλαδή θέλει να ακούς το CD μια, δύο, τρεις φορές για να καταλαβαίνεις τι λέει. Ίσως τι λέει, ό,τι πρέπει να το ξέρεις προσωπικά σου, να καταλαβαίνεις full. Δηλαδή όταν λέει πάρε με τηλέφωνο για να σου πω ότι δεν σε έχουν διδάξει στο σχολείο, πάρτε ένα τηλέφωνο και να δεις ότι θα σου πει πράγματα που δεν τα έχεις ακούσει στο σχολείο και δεν υπάρχει περίπτωση, έτσι. Τώρα, άμα είσαι καλός, θα σε απαντήσει με καλό τρόπο. Άμα είσαι κακός, θα ακούσεις τις βιζές που δεν θα τις ακούσεις ούτε στο σχολείο, ούτε με τους χειρότερους σου φίλους, δηλαδή. Δεν θα με πιάνεις. Για το Λεπτικό! Προχωράμε, μπορείς ανάσα. Πού το πες τώρα αυτό, ε? Έλα πάμε, και εγώ το μου κολλάς. Μην μου κολλάς λοιπόν γιατί. Μην μου κολλάς λοιπόν γιατί.
Ζούμε σαν το στυλ, σε δίλ, σαν το τσακίλ. Ακού φρίκι, φρίκι, φλό, πάντως θετικό προφίλ. Λεπτικός είναι η ταινία, τώρα για το συγκεφίλ. Κάνε λίγο φασαρία. Πάμε λέμε για ταινία, one man show. Guys who lose it, ain't you gonna find a flow. No, sorry bro, and I'm about to go. Go, 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 go. Μη μου κολλάς λοιπόν, φίλε μου γιατί. Κάθε σου κουβέντα τώρα μου δεν περιγεί. Τα στέλνοντα τελειώτα, αξιοσημείωτα, τετραπάκια στοιχείωτα. Ακολουθάτε όλα τα σχετά μικρά παιδιά. Πάτε τώρα πά που θα φωνάζετε παπά. Άντε ψάξε και ρώτα, α, αφέ για μένα κόμμα, α. Ήρήματα ταινίαζή που θα έκανε στην κόρα. Έχω πνεύμα που ενώνει αυτή να πόρει για τα πόρα. Ωρή μέσα από το στόμα, από στο σώμα τον υδρότα. Είσαι πάντου λεπτικού, έλα την κράτησε μου σώτα. Ποιο είναι το κρού σας? Ποιο είναι το κρού σας? Είστε όλοι. Ποιο είναι το κρούσο σπιτέλι? Ποιο είναι το κρούσο σπιτέλι? Ποιο είναι το κρούσο σπιτέλι? Πάμε, πάμε, το πι, το πι. Έλα, δεν ακούω beats. Ποιο είναι το κρούσο σπιτέλι? Ποιο, 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 ποιο είναι το κρούσο σπιτέλι? Ποιο είναι το κρούσο σπιτέλι? Τι θέλει το παιδί, όχι να αποκοιμηθεί. Το τελειώς του μουσική, από το βράδυ στο πρωί. Τώρα ποιο είναι το blues, ας πεςτε όλοι. Τώρα ποιο είναι το blues, ας πεςτε όλοι. Τώρα ποιο είναι το blues, πεςτε όλοι. Όπως κάτω εδώ έχω αντίπαλο το χρόνο. Λέξη μου ιδίου τρελό, το έχω μάλλον από χρόνο. Barcode, λέγε όνα κάθε θεία να το δω. Κοντά με σήμα τον τρόνο, λάμδα ε. Το κούμα σου λάε, ραμπαρέ. Με σήμα το φραπέ, ζούμε στην εποχή των κλώνων. Λέω ήμι τα σιωπαρό που και ο μερίμα από εγώ. Δεν κλαίω γιατί δεν είμαι αρνούμων. Σαν να έχουμε ότι ακίνα τα τούριμα. Είσαι κλουδιά, ζούσα πάλι πάλι αυτά θα έκανα. Ποιο είναι το κλού σας πέστε όλοι? Ποιο είναι το κρού μας πέστε όλοι? Ποιο είναι το κρού πέστε όλοι? Ποιο είναι το κρού σας? Για μοιράζω το καλό με πνεύμα πάντα θετικό πες το Θεό Χριστό. Κοίταξε, πιστεύω ότι ήταν μετρημένος, δεν είχαν τις ανάσεις τους. Έχω σε πάρα πολύ ωραία τα ραπ. Ο κόσμος τον γούσταρε όσους κόσμος υπήρχε. Γενικά εγώ τα άσπαγα από κάτω, μ' άρεσε δηλαδή, δεν θα σου πω. Ποιο είναι το κρούσας? Ποιο είναι το κρούσας? Το ένα κρού και το άλλο κρού να πούμε κάθε βράδυ στα Χλιδάδα Club. Το Eterni το παίρνετε το άλλο μήνα να πούμε τον άλλο χρόνο. Τι έγινε, πώς ξεκίνησαν όλα, τους ξύπνησα ρε. Τους ξύπνησα, μην θα βάλω φωτιά να πούμε και τους έβαλα. Προχωράμε τώρα να ακούσουμε το ρωσά στα λεπτά. Ξέρω και θα λέμε σας όμως να ακούσουμε μερικά παλιά κομματάκια, αλλά σας έχουμε εκπλήξει την πορεία. So get some surprises. Thanks Robert too. But go ahead, it's nice. This time we're really funny, y'all. We ain't gonna be quiet, this motherfucker. We gonna make some noise tonight. Y'all need to make some motherfucking noise in here!
Much respect to Nikos and Alex from Mega Channel. Much respect to Christos, the owner. Tasso. We appreciate this, man. Shout out, Mega. Είναι τα γύρω τα γύρω θέματα. The best example of hip hop is in Greece. Lektikos. Because growing up in the culture of hip hop, growing up in the streets, growing up, and then being able to become educated to see both parts, he's taken that and he's done it well. He grew up in the streets, he grew up with a tough life, and he's been able to become a businessman. He's established himself in Greece from what I've seen in hip hop. And he hasn't taken the high road. He hasn't gone and become best friends with anybody to make it. He hasn't taken on any certain type of managers to make it. He managed himself. He's done certain types of events himself. And that is the purity of hip-hop. You know, you look at the background of hip-hop, what it was in the States, everyone that became who they are worked to get where they are. Yes, certain people did grab other people's coattails to get to the top, but that still takes effort. So he's made his effort to get to the top on his own. And I can appreciate that. That's a man who's come from the bottom, owns his own barcode tattoo, has his own record label, has the man who's holding the camera who works for him to do his job. That's what we can appreciate, though. So if he were to, when he does, we're not going to say if, when he does come across the waters and he gets an opportunity to come into the States, America will love him. They won't love everybody. You've seen some people who try to go over there that they try to love, but they don't love you like that. No names in. Let's keep going. Όπως το είπαμε και στο κύριο και ήρθε η στιγμή να δούμε
ποιο είναι το πραγματικό ραπ, τι σημαίνει ραπάρο. Διότι αυτό μας έχει έρθει από έξω, δεν έχουμε καταλάβει. Έχουμε κι εμείς από μέσα εδώ. Φυσικά, γι' αυτό έχουμε φέρει εδώ πέρα τους ανθρώπους οι οποίοι είναι οι δίμονες στο είδος. Είναι οι καλύτεροι. Πάμε ονομαχήσουμε ραπτές με κριτικούς μαγειναδόρους και θα δούμε τώρα τι θα είναι η κρίση. Λοιπόν. Θα ήθελα να υποδεχθεί με έναν άνθρωπο που τον λένε θετικό επεξεργαστή. Παρακαλώ πολύ. Ένα κύριο πρόεδρο. Αντρέα, έτσι. Εγώ το ξέρω σαν Αντρέα, αυτό εδώ πέρα που έκανε τι είναι. Λοιπόν, ο Αντρέας έχει μία ομάδα από underground rapper. Underground. Ένα θα λέει τις ατάκες και άλλο θα κάνει την ορχήστρα. Δεν ξέρω, θα κάνει την ορχήστρα. Και εγώ θα κάνει. Θα απαντάει σε όλους. Τις ρήπες τις σκέφτεστε έτσι και σας έρχονται και φλαψάρετε. Άμα είναι Χριστό, ναι. Πώς είναι. Άμα είναι Χριστό, ναι. Ωραία. Θέλετε να περιμένετε λίγο να καλέσουμε τους Λοιπόν, τους κριτικούς τους αντιπροσωπεύει ο Αντρέας Παξια, Αντρέας Παρασκάκης. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε. Καλώς όταν ακούς το λεκτικό. Είναι το χρήμα που με κάνει πάντα χωταγό ή το κύτταρο μου που έχει υψηλό εγώ. Στη ζωή που μου λανσάραν το τι να εδώ. Μαγκατσι τα βρήκα τώρα τι να πω. Όχι πες πες. Μ' άκουσες μα δεν κατάλαβες. Και δεν φταίω εγώ, οι ρήμες προκαλούν στρες. Λες δύο συλλαβές αλλά ακούς 52 λέξεις εγκυκλοπαιδικές. Υποτίμησες το στυλ μας μαγκακάικες. Τώρα νόμιμο σαν coffee shop στο Άμστερνταμ. Πάνε μάες χαρά σόντα σαν να βγήκα από τσόντα μπα. Σαν τον Αλή Μπαμπά με τα 40 παλικάρια και από τη Λιβαδιά τώρα γκρεμίζω και αφήνω πίσω μου συντρίμια.
Έλα δώσ' μου δυο λεπτά για να περάσουμε καλά. Τώρα δώσ' μου άλλο ένα να σου πω τα γενικά. Come again, a couple minutes to introduce my tribe. Come again, another one so I can put you in my vibe. Στιχά και απρόπτα, σκάω σαν τον κόνο. Πα 16 συναπτά, αιτία χαλινοτά. Δεν είδες καθοδόνα, σαν τον Αρμαγέδονα. Κι ακόμα στον αγώνα, και my my σερώνα. Σαρήμες υψηλής δραπτικής, ο κουτούρ. Του κομπράν, bien sûr, à l'autre matin, bonjour. Επανέρχομαι στο γουρ, σαν τον παλιό στην τάξη. Σε μόνο για τη λάμψη, δεν τη νιώθεις πια τη φάση. Ας τα μάγκα μου εντάξει. Είναι το χρήμα που με κάνει πάντα χόρταγο. Μπορεί να το καταφέρει. Ο φτωχός άνθρωπος μπορεί να αφήσει τη ζωή. Δεν είναι αδυνατόν. Γίνεται. Και αγράμματος μέσα και μεταφύγει στη μούρη. Γίνεται και με χρυσά δόντια όλα γίνεται. Γίνεται να το κάνει. Αν θες να το κάνει. Τώρα δώσ' μου άλλο ένα να σου πω τα γενικά. Come again, a couple minutes to introduce my tribe. Come again, another one so I can put you in my vibe. Έλα δώσ' μου δυο λεπτά για να περάσουμε καλά. Τώρα δώσ' μου άλλο ένα να σου πω τα γενικά. Come again, a couple minutes to introduce my tribe. Come again, another one so I can put you in my vibe. Σταματάει ο χρόνος όμως κάθε φορά. Όταν ψάχνω για τη ρήμα μάγκα ξάχνω και να. Πάντα στη δίνω ομά. Θα είναι το ένστικτο του λόγου η κουσούρια απ' τα στενά. Ένα, ένα. Πάντως όπως και να έχει συνεχίζω ζεστά. Λέω κούνα μια τα χέρια δεξιά και αριστερά. Πες μου πες τα λεκτικέ κούνησέ μας δυνατά. Άντε πάει τρεις η ώρα, άντε πάει καλά. Έλα δώσε λεκτικέ και γουστάρουμε τρελά. Παράταση μια ώρα τώρα για τα πρακτικά. Ευθύς μετά πάμε για τα πρωινά. Όλος ο κόσμος κάνει ο, όταν ακούει λεκτικό. Όλος ο κόσμος κάνει α, για τα παιδιά τα στενά. Όλοι χορεύουν στο ρυθμό και ακόμα κάνουν ο. Όλοι το κάνουν καλά και γι' αυτό φωνάζουν α. Πάμε μια για τις κοπέλες μη δρομένα κορμιά. Πάμε δύο για τους άντρες που το κάνουν καλά. Θέλω μόνο μια σαμπάνια και παγάκια ψηλά. Να κοιτάω το μωρό μου στα ματάκια ζεστά. Who's the blackest white, λεκτικός and that's alright. Go always up to fight, so my eyes is so bright. Έλα σε ένα, έλα σε ένα, έλα σε ένα. Ο λεκτικός είναι από τα άτομα που όταν κανείς θα σε κρίσει για πρώτη φορά στο μυαλό σου έρχεται λίγο ένα συνέστημα που είναι κάτι μεταξύ φόβου, τρόμου, αλλά ταυτόχρονα και συμπάθεια. Δηλαδή, είναι τους ανθρώπους που όταν τον γνωρίσεις, τον συμπαθείς και τον έχεις στην καρδιά σου. Αλλά το ιδίωμα αυτό νομίζω ότι είναι που τον κάνει λίγο διαφορετικό από όλους τους άλλους ανθρώπους που έχουμε δει γύρω μας. Βασικό αυτό που το έχω πει πολλές φορές είναι ότι αυτός ο άνθρωπος αδικείται που βρίσκεται στην Ελλάδα. Αυτός ο άνθρωπος έπρεπε να είναι έξω, Αμερική, και να έχει καριέρα στο Hollywood. Δεν το λέω γιατί είμαι φίλος, το λέω γιατί πραγματικά όσοι άνθρωποι που έχουν μια μικρή σχέση με το εξωτερικό τον έχουν δει και τον έχουν δει σε βίντεο, σε οποιοδήποτε μορφή βίντεο, μου έχουν πει όλοι ότι αυτός ο άνθρωπος αποκλείεται να είναι Έλληνας. Δηλαδή πρέπει να είναι κάπου έξω. Όχι, δαγκώνω! Μαθαίνα, πιάνει να μένω σκυλιά μου. Και όποιος έρθει να δει και να κάνει πράγματα στο barcode θα είναι μια ωραία εμπειρία για αυτόν και θα δει ότι τα άτομα εκεί είναι γαμώτα παιδιά. Είμαι τίγκα και ρατούλια σε ένα ζάμα. Θέλεις να σου τη βγω, έχω το κράμα με λίγο πράγμα. Κάνω ραπ, ακούω κλάμα. Τι, σ' αρέσει να κάνεις, ό,τι κάνω να το μιμηθείς. Άσε φιλαράκι, έμπα στη γραμμή και τα είχα. Μου είπαν πριν κάτι χρόνια, τα άλλη δέκα MC. Θα σε τελεονόματα, εσύ μπορείς να φανταστείς. Δεν θα ξανατσακώθω ποτέ μου λόγω διότι έχω κάποιο πρόβλημα με τη μύτη σοβαρότατο και δεν θα μπορέσω να αναπνεύσω αν ξαναφορά στο μια βουλή. Γι' αυτό λοιπόν θα κάνω piercing. Έπεινα για τη μαστούρα, άντε τράβα κάνε καμιά τσούρα. Μαπιά, μαπιά, είναι αυτά τα σκυλιά που λέτε δύο ρήμες μάλα που κάνεις μόνο μια. Μαπιά, μαπιά, είναι αυτά τα σκυλιά που λέτε δύο ρήμες μάλα που κάνεις μόνο μια. Μαπιά, μαπιά, είναι αυτά
τα σκυλιά που λένε δύο ρήμες, μα άλλα που κάνεις μόνο μια. Το στυλ μου είναι πρόσημο, το βλέπεις για ορόσημο. Μα ψήνομαι για χώσιμο, δεν πλήρωσες το πρόστιμο. Πώς είμαι πάντα πρώτος, γενικός. Κατά κόσμο γνωστός, ως γλυκός. Κι ακόμα έχει καλός, ήρθα να σώσω τους ράπερ που βαρέσατε σώσω. Πάντα πιστός, σαν τζεντάι, ρήμα πάντα γυλάει. Το στόμα πάντα μιλάει, με πνεύμα που φυσάει. Έχεις πει για τσάι και αν δεν πάει, είσαι που. Ταγμένος εξ αρχής εδώ στο barcode crew. Είναι η ράτσα που κρατάει, μάλλον από που του. Πες μ' ακόμα και χαμόγελο του μικρού παιδιού. Ο Ηλίθιος MC είναι έτοιμος να πέσει. Είναι νοκάου, συνέστημα blackout, είναι νοκάου. Ο λεκτικός ξανά πέφτει πάνω του με τρέλα. Είναι νοκάου, συνέστημα blackout, είναι νοκάου. Ναι, ναι, διπλός αγώνας, διπλός αγώνας. Όλα είναι στο παιχνίδι και knockdown και knockout. Πάλι αγώνες στο μενίδι και συνέστημα blackout. Όλα παίζονται σε βάσο, ποιους σε σέβονται. Θυμίσου πάντα όλα διακυβεύονται. Την τελική βραβεύονται και καμπανάκι πάμε. Μιλάνε οι μπουνιές γιατί εμείς εδώ μιλάμε. Μη μου πεις για γειτονιές, τις δικές μας δεν πατάνε. Κι άμα θες το σεβασμό, πρέπει να το διεκδικείς. Εδώ τα λόγια δεν περνάνε. Μέσα στον αγώνα τώρα συναντώ τα πνεύματα. Ανάρμοστα συμπλέγματα. Ανιδρώνεις την προπόνηση. Στο ρίγκ δεν έχει αίματα. Χωρίζε τη ζωή μας μονάχα σε τρία θέματα. Σώμα, πνεύμα και ψυχή. Εναρχή, πίστη και επιμονή. Κι όσα χρόνο δεν σου φέρει, θα στα φέρει η στιγμή. Μετά τον τύπ σε θέλω κλείν. Σαν Αφγανό μου σαν Αργεντίν. Κι αν σε πάω με νοκάου, μου έχουν κεταμένο πριν. Κι αν δεν στο είπα και πιο πριν, δεν το κάνω για τα φράγκα. Μόνο εδώ θέλω το συν. Για το στυλ, για την κουλτούρα. Είναι κάτι σαν τη μαστούρα. Κάθε μπουνιά, κλωτσιά και τζούρα. Είναι νοκάου, συνέστημα blackout, είναι νοκάου. Όλα είναι στο παιχνίδι. Είναι νοκάου, συνέστημα blackout, είναι νοκάου. Κάθε μπουνιά, κλωτσιά και τζούρα. Είναι νοκάου, συνέστημα blackout, είναι νοκάου. Σε βάση που σε σέβονται. Είναι νοκάου, συνέστημα blackout, είναι νοκάου. Κάθε μπουνιά, κλωτσιά και τζούρα. Λεκτικός εναντίον Ηλίθιο MC. Τρομερή μάχη. Το Ηλίθιος δεν ξέρουμε καν τι κατέβηκε να κάνει σε αυτόν αγώνα. Δεν ξέρουμε τι γίνεται εδώ πέρα. Υπάρχει ένας πανικός. Λεκτικός πυροκοπάει τον ίδιο MC. Είναι έτοιμος να καταρρεύσει. Παίζει μαζί του. Εκεί που το χτυπάει, γυρίζει, κλείνει το μάτι στην εξέδρα. Όλος ο κόσμος είναι έτοιμος να μπει μες στο ring. Να πανηγυρίσει τη μεγάλη αυτή νίκη. Δεξί κροσέ, ξανά δεξί κροσέ. Δεξί αγώνας. Είναι κάτω ο Ηλίθιος MC. Δεν το πιστεύουμε αυτό. Τρομερή νίκη. Φανταστική. Λεκτικός εναντίον Ηλίθιο MC. Ένα μηδέν. Είναι νοκάου, συνέστημα blackout, είναι νοκάου. Όλα είναι στο παιχνίδι. Είναι νοκάου, συνέστημα blackout, είναι νοκάου. Κάθε μπουνιά, κλωτσιά και τσούρα. Είναι νοκάου, συνέστημα blackout, είναι νοκάου. Σε βάση που σε σέβονται. Είναι νοκάου, συνέστημα blackout, είναι νοκάου. Κάθε μπουνιά, κλωτσιά και τσούρα. Μη μου κολλάς, sorry. Μη μου κολλάς, sorry. Κάθε σου κουβέντα, φίλε μου, είναι φερητή. Σου δώσα το στυλ, σε deal, σαν το Σακίλ. Ακού τρίκι, φρίκι, flow, πάντως θετικό προφίλ. Λεκτικός είναι η ταινία, τώρα για το συνεφίλ. Κάντε λίγο φασαρία. Κουνηθείτε στην πορεία, πάμε λέμε για ταινία. One man show, yo, guys, who lose it? Ain't you gonna find the flow now? Sorry bro, but I'm about to go. Μη μου κολλάς λοιπόν, φίλε μου, γιατί κάθε σου κουβέντα τώρα τα στυλ μου τα τελείωτα, αλλά άξιο σημείο τα ντέρα. Παγκιά στοιχείο τα ακολουθάτε όλα τα σχετά. Μικρά παιδιά, πάρτε τώρα πα που θα φωνάζετε μπαμπά. Άντε ψάξε και ρώτα, άμα θέλει για μένα πρώτα. Αν η ρήμα ήταν ταινία, εσύ που θα έκανε την κότα. Έχω πνεύμα που ενώνει Αθήνα, Βόρεια, Ντακότα. Πετάω ρήμες από το στόμα, από το σώμα των υδρώτα. Αν είσαι φαν του λεκτικού, ελά και κράτησε μου σώτα. Πίσω από κάθε μουσική κουλτούρα κρύβονται πολλά δαιμόνια. Έτσι, κακά τα ψέματα τώρα. Rock and roll, rock, heavy metal. Ό,τι και να, hip hop, όπου και να κοιτάξει, να πούμε, τέκνο. Παίζονται ταραβέρια από πίσω και ιστορίες, να πούμε. Ξέρω εγώ, το hip hop με τις beaches, niggas. Και βέβαια αυτό είναι σούπα, είναι αμερικάνικα πρότυπα όλα και έχουν έρθει πακέτα. Αν τα προσωμιώσεις στη δικιά σου πραγματικότητα, μπορεί να σωθείς. Πραγματικά στη δικιά σου πραγματικότητα. Όχι να, χωρίς να το θες να τα χτίσεις εσύ σε αυτά, με καταλαβαίνεις, να σου πω. Στην Ελλάδα είναι κυριλέ και ωραία σούπα. Έχουν επιχειρηματίες οικογενειάρχες, αυτό λανσάρω έξω.
Με καταλαβαίνεις να σου πω. Αυτό Λάσαρο, τότε τις μπουνιές, τι, που την αλήθεια μου ρε παιδάκι. Αυτό είμαι να πούμε, αυτό λέω να τώρα από εκεί πέρα τελείωσε. Αυτό είμαι εγώ, εκεί κλείνει ο λεκτικός. Σαν παρένθεση, καταλαβαίνεις, βάζει φωτιά να με στους υπόλοιπους, οτιδήποτε είναι. Θέλει ο Βουλιώτης να το πέσει με γκόμενε, γκόμενες. Εντάξει, δικό του είναι το στυλ. Τα μισκούπινα να βγάζουν έτσι χαγάγουγου να πούμε. Όλα αποδεκτά δηλαδή. Για πουλόβερ και τέτοια. Γάμο τα στικάκια. Έτσι, εντάξει, θα βγάζουμε και γέλιο. Ελλάδα είναι, έτσι. Σαν μαλακές μπλέκεις τώρα. Τι πλάθος ιστορίες τώρα. Πλάθο κουλουράκια, κουλουράκια πλάθος.